Ο καλλιτεχνικός χρυσός 5ος αιώνας μας χάρισε αριστουργήματα διαχρονικά και επηρέασε στο σύνολό του τον δυτικό πολιτισμό. Ελάτε σε αυτό το ταξίδι πίσω στον χρόνο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικώς με τις τέχνες από το κανάλι 7 Arts. Μπορείτε να μας βρείτε στο φατσοβιβλίο, στο στιγμίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., η νίκη των συμμαχικών ελληνικών δυνάμεων κατά των Περσών σήμανε αφενός την απομάκρυνση του περσικού κινδύνου από τον ελληνικό χώρο και αφετέρου την απελευθέρωση των πόλεων της Ιωνίας. Η καθοριστική συμβολή των Αθηναίων στη νίκη κατά των Περσών και στη συνέχεια η επικράτηση της Αθήνας ως μόνης ισχυρής θαλασσοκράτηρας έδωσαν στους πολίτες των Αθηνών ένα αίσθημα υπερηφάνειας και υπεροχής, έτσι ώστε να θεωρήσουν αυτούς ως πρώτους μεταξύ ίσων. Αυτές ήταν ικανές και αναγκαίες συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και στη δημιουργία του λαμπρού πολιτισμού, ο οποίος υπήρξε η βάση για την ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η Αθήνα του Περικλή έφτασε στο απόγειο της δύναμης και της δόξας της. Είναι η εποχή των τραγικών ποιητών του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, των πρώτων ιστορικών συγγραφέων του Ηροδότου και του Θουκυδίδη, του φιλόσοφου Σοκράτη και πολλών άλλων. Γύρω από τον Περικλή συγκεντρώθηκε ένα επιτελείο από μαθηματικούς, αστρονόμους αλλά και τους πιο σπουδαίους δημιουργούς στον χώρο της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της ζωγραφικής, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της Αθήνας σε πνευματικό κέντρο των γραμμάτων και των τεχνών. Την περίοδο αυτή την χαρακτηρίζουμε ως κλασική, την περίοδο δηλαδή του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Κατά την περίοδο αυτή, μέσα στην πόλη της Αθήνας αλλά και σε όλη την Αττική, ανοικοδομούνται διάφορα κτίσματα όπως ναοί, δημόσια κτίρια και τα οικοδομήματα της Ακρόπολης. Μερικά από τα πολλά διαφορετικής μορφής και λειτουργίας κτίρια της Αθήνας είναι το Στρατηγείο, το Νομισματοκοπείο, το Οδείο του Περικλέους, ο Ναός του Ηφαίστου που βρίσκεται στο Δυσίο, η Χαλκοθήκη, η Στοά του Ελευθερίου Διός, οικοδομήματα που πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν συγχρόνως στο διάστημα από το 450 έως το 431 π.Χ., δηλαδή μέχρι την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου. Ένα μελετημένο χωροταξικό σχέδιο φαίνεται πως προηγήθηκε όλης αυτής της πολύπλευρης ανάπτυξης της πόλης που κορυφώθηκε με τα κτίσματα του βράχου της Ακρόπολης. Στην γλυπτική οριστική ρήξη με ό,τι είχε σχέση με το άκαμπτο και το στατικό έγινε γύρω στο 480 π.Χ. Με το έργο «Οπές του Κρητίου», το οποίο αποδίδεται στο γλύπτη Κρητία, πρόκειται για το ωριμότερο έργο γλυπτικής, στο οποίο εμφανίζεται το ενδιαφέρον για τη φυσική στάση του ανθρώπινου σώματος. Η φυσική στάση των ανθρώπων δεν είναι εκείνη των Κούρων ή των Αιγυπτιακών μακρινών τους προτύπων. Οι άνθρωποι συνήθως μετακινούν το βάρος του σώματός τους από το κεντρικό άξονα στο ένα πόδι. Έτσι όμως μετακινούνται και όλα τα άλλα μέρη του σώματος. Όταν τεντώνεται το ένα πόδι που φέρει το βάρος του σώματος, το άλλο χαλαρώνει και λυγίζει. Ταυτόχρονα διαφοροποιείται το ύψος των γλουτών. Ο ώμος που αντιστοιχεί στο σταθερό πόδι κατεβαίνει, ενώ γένει λίγο και το κεφάλι. Στο σταθερό πόδι αντιστοιχεί χιαστή το χαλαρό χέρι, στο δελυγισμένο πόδι αντιστοιχεί το σταθερό χέρι. Πολλοί ιστορικοί της τέχνης ονομάζουν τη στάση αυτή που παρατηρείται στη γλυπτική χιασμό. Είναι η στάση που θα χαρακτηρίσει όλη την γλυπτική του ανθρώπινου σώματος στην κλασική τέχνη. Ύστερα από πολλούς αιώνες επανεμφανίστηκε στην Αναγέννηση και σήμανε την αναβίωση της κλασικής τέχνης.
Από τα γλυπτά της εποχής, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν χάλκινα, μπρούτζινα δηλαδή, με κράμα χαλκού και κασίτερου, τα πρότυπα που σώζονται είναι λίγα. Αυτά που σώθηκαν είναι αντίγραφα ρωμαϊκά, τα οποία λαξεύονταν από Έλληνες και Ρωμαίους τεχνίτες σε φθηνότερο υλικό. Βλέπουμε εδώ το δισκοβόλο του Μύρωνα, φτιαγμένο περίπου το 450 π.Χ. Αυτό εδώ είναι ένα ρωμαϊκό αντίγραφο από πρωτότυπο χαλκινό έργο του Μύρωνα. Ο αθλητής βρίσκεται στην υπέρατη στιγμή της έντασης. Το χέρι που κρατά το δίσκο είναι στο ύψιστο σημείο ενός νοητού τόξου πριν ακόμη αρχίσει να έρχεται προς τα κάτω. Είμαστε δηλαδή μπροστά στο πάγωμα της κίνησης. Όλη η ένταση του σώματος αποδίδεται με δύο αλληλοτεμνόμενα τόξα, ενώ διακρίνουμε και τέσσερα επάλληλα τρίγωνα. Η απόδοση κάθε μέρους είναι αποτέλεσμα μεγάλης ανατομικής σπουδής του σώματος. Παρόλη την ένταση της κίνησης, το πρόσωπο είναι ήρεμο, με μια έκφραση περίσκεψης. Ο αθλητής δεν ποζάρει, είναι συγκεντρωμένος στην κίνηση του χεριού του. Ο κορμός του δέντρου στα πόδια είναι πρόσθετο στοιχείο προκειμένου να δυναμώσουν τα πιο αδύναμα σημεία του αγάλματος στο μαρμάρινο αντίγραφο. Εδώ βλέπουμε το δορυφόρο, φτιαγμένο περίπου το 440 π.Χ. και αυτό ρωμαϊκό αντίγραφο, έργο του Πολύκλητου, από μάρμαρο βέβαια, και έχει ύψος 2 μέτρα. Το πρωτότυπο έργο ήταν χάλκινο. Τα αντίγραφά του σε μάρμαρο είναι πάρα πολλά. Ήταν τόσο γνωστό στην αρχαία Ρώμη που πολλές φορές δεν έφερε επιγραφή. Το έργο το είχε ονομάσει ο ίδιος ο Πολύκλητος κανόνα, υπόδειγμα δηλαδή συμμετρίας και αναλογιών, πάνω στο οποίο είχε γράψει ομώνυμη πραγματεία για την τέλεια αρμονία των μερών του σώματος. Ο αθλητής στηρίζεται στο δεξί πόδι, ενώ αντίθετα το αριστερό χέρι, λυγισμένο, μάλλον κρατούσε προφανώς δόρυ. Το αριστερό πόδι είναι σε ανάπαυση, με τα δάκτυλα να αγγίζουν μόλι το έδαφος. Το δεξί χέρι επίσης σε ανάπαυση πέφτει προς τα κάτω. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε το θέατρο της Επιδαύρου. Ίσως από τα καλύτερα διατηρημένα αλλά και από τα πιο ωραία θέατρα που έχουν σωθεί από την αρχαία Ελλάδα. Το θέατρο της Επιδαύρου, απόλυτα συνυφασμένο με το ελληνικό πνεύμα της εποχής, είναι εξ ολοκλήρου ελληνική δημιουργία, αρχιτεκτονικό έργο κατά τον Παυσανία του Πολύκλητου του Νεότερου. Λειτουργικό ακόμα και σήμερα, με απόλυτη συμμετρία και ιδανικές αναλογίες, εκπλήσει με την πλήρη έντασή του στο τοπίο και τη θαυμαστή ακουστική του που υποβάλλουν το θεατή. Στο επόμενο επεισόδιο, μην χάσετε την ανάλυση του έργου της Ακρόπολης. Αν τώρα σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε τα σχόλιά σας, να εκφράσετε τις απορίες σας και να μας στείλετε τις προτάσεις σας για έργα τέχνης που θα θέλατε να μάθετε και να ακούσετε. Μην λησμονήσετε να κάνετε εγγραφή ή αν θέλετε και είστε fan της αγγλικής γλώσσας, subscribe και βέβαια να κάνετε και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για τα καινούργια βίντεο της 7Arts. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια. Είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Ραντεβού την επόμενη φορά από τον Σκιά, να είστε πάντα καλά, τα λέτε!